Οι δύο Αιγύπτιοι δεν κατάφεραν να πείσουν τις λιμενικές αρχές ότι είναι και οι ίδιοι μετανάστες. Το πρωί μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη μεταφορά των 11 συμπατριωτών τους από τη Λιβύη στην Κρήτη. Άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, αξιοποιώντας καταθέσεις και στοιχεία, ταυτοποίησαν τους κατηγορουμένους ως μέλη διεθνούς κυκλώματος δουλεπόρων. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση ατόμων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και διατάραξη ασφάλειας υδάτινων συγκοινωνιών, καθώς έπλεαν χωρίς φώτα ναυσιπλοείας ανοιχτά της Νότιας Κρήτης, όπου τελικά αποβιβάστηκαν οι μετανάστες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, οι Αιγύπτιοι ζούσαν εδώ και περίπου ένα χρόνο στη Λιβύη, προετοιμάζοντας τη φυγή τους. Αφού πλήρωσαν περίπου 3.000 ευρώ καθένα σε δουλεμπόρους, επιβιβάστηκαν στο μικρό σκάφος που ξεκίνησε με προορισμό την Κρήτη τη Δευτέρα. Παραμένει απορία άξιο πώς τα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Κρήτη με τη μικρή μηχανή που διέθετε το σκάφος, για το οποίο εξετάζεται τρόπος ανέλκυσης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν πάλι στον ανακριτή τη Δευτέρα, προκειμένου να απολογηθούν.